Το τελευταίο αντίο στην Τζένι Κασαπιάν, την 62χρονη γυναίκα από την Κομωτινή που έχασε τη ζωή της στα Σίβωτα Θεσπρωτείας, είπαν την 5η 11 Αυγούστου συγγενείς και φίλοι. Η κηδεία της άτυχης 62χρονης που βρήκε τραγικό θάνατο το Σάββατο 6 Αυγούστου, όταν ένα ξαφνικό μπουρίνι είχε ως αποτέλεσμα να κοπεί ο ημάντας στο θαλάσσιο αλεξίπτωτο που χρησιμοποιούσε, τελέστηκε στην Αρμένικη Εκκλησία της Αλεξανδρούπολης. Ο γιος της καθηγήτριας Αγγλικών στο επάγγελμα μιλάει για τη μητέρα του στη Δέλτα Τηλεόραση και, όπως τονίζει, ήταν μια γυναίκα ανήσυχη και αεκίνητη, η οποία μάλιστα οργάνωνε ένα φεστιβάλ αρμενικού πολιτισμού που θα λάμβανε χώρα στα τέλη Αυγούστου στην Κομωτινή. Είχε πάει για διακοπές, για λιγοήμερες διακοπές, μάλιστα για 4 ημέρες και μόνο. Γιατί είχε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα το τελευταίο καιρό και αναμενόταν επίσης δύσκολη συνέχεια, οπότε χρειαζόταν έστω και 3-4 μέρες σε κούραση. Δυστυχώς αυτό της βγήκε σε κακό. Πώς ήταν σαν άνθρωπος η μητέρα σας? Φοβερά ανήσυχη, φοβερά δυναμική, δοτική. Ευγενής και γενικά πολύ ανοιχτός σαν άνθρωπος. Όπως σημειώνει ο γιος της άτυχης γυναίκας, τόσο σε αυτόν όσο και στην υπόλοιπη οικογένειά τους, ήταν αδύνατο να πιστέψουν αυτό που συνέβη, γι' αυτό και αποφάσισαν να μεταβούν στο σημείο. Ήταν αδύνατο να πιστέψουμε ότι αυτή τη χρονική στιγμή θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Και όταν έπεσε αυτό το πράγμα, δεν έγινε, όταν συνέβη αυτό, πραγματικά δεν μπορούσε, όπως φαντάζομαι, συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις. Αλλά μετά είχαμε μια εμβολία, αναγκαστήκαμε και πήγαμε προς τον τόπο του δυστυχήματος για να διαπιστώσουμε ή διεισόμαστε ότι είχε συμβεί αυτό το πράγμα. Όπως δήλωσε ο σύντροφος της αδικοχαμένης γυναίκας, όταν είδε να έρχεται τον μπουρίνι, είπε στον υπεύθυνο του parasailing να γυρίσουν πίσω, αλλά εκείνος επιχείρησε να τον καθησυχάσει, λέγοντάς του ότι δεν είναι τίποτα. Όπως είπε τώρα στη Δέλτα Τηλεόραση, ο γιος της γυναίκας που έχασε τη ζωή της έχει ήδη κινηθεί νομικά κατά του υπεύθυνου του θαλάσσιου αλεξίδωτου, καθώς φέρεται να έχει ευθύνη για το θάνατό της.